Το Σταμάτη Μπιτάκο συνάντησε το Σταρ την ώρα της προπόνησής του και μας μίλησε για την κόντρα του αλλά και το μεγάλο αγώνα με τον αντίπαλό του Λευτέρη Χαχαμίδη. Δεν σταματάει να προπονείται. Εδώ που τα λέμε είναι και καιρός για ξύλο. Σταμ δε σώμαν Μπιτάκος. Η προετοιμασία είναι σκληρή πολύ, τρεις μήνες. Ο αγώνας πες είναι πόσο, είναι 10 λεπτά. 10 λεπτά θα τελειώσει, έχεις ετοιμαστεί. Πολύ πολλά σε τελειώσουν και πριν από τα 10 λεπτά, είναι ότι τους τελειώσεις. Έτσι ακριβώς. Ετοιμάζεται πυρετοδός για τον Battle 2 εκεί που θα συναντήσει τον εχθρό του Λευτέρη Χαχαμίδη. Δεν το βλέπω σαν αθλητή το συγκεκριμένο. Έχω δηλώσει ότι δεν φοράει παντελόνια και εξακολουθώ να το δηλώνω. Για μένα αυτά που λέει και κάνει θα τα έχω χαρακτηρίσει αλήθειες. Είναι για μένα αλήθειες. Μια παλιά κόντρα ανάμεσα στους δύο μαχητές. Πού είναι οι κόντες? Οι κόντες πού είναι? Θέλω να πω στους φαν που μου στέλνουν συνέχεια μηνύματα ότι θα τα δώσω όλα όπως κάνω πάντα για αυτούς. Δεν τον σέβομαι. Σαν αθλητή δεν μπορώ έναν άνθρωπο που βγαίνει και συνεχώς λέει ψέματα, συνεχώς κάνει άλλα λέει στις κάμερες, άλλα λέει όταν κλείνουν οι κάμερες και κρύβεται, ενώ με έχει ξαναπροκαλέσει 50 χρόνια και δεν ήρθε ποτέ στο ring, το θυμούνται όλοι αυτό του χώρου μας. Πώς μπορώ να το σεβαστώ αυτόν τον άνθρωπο? Ο Σταμ έχοντας στο πλευρό του τον παγκόσμιο πρωταθλητή και πρωταθλητή Ταϊλάνδης Πατ και όχι μόνο, ετοιμάζεται να δώσει το 100% στις 5 Φεβρουαρίου στο Ολυμπιακό Κέντρο Πυγμαχίας του Περιστερίου. Η κοπέλα μου είναι στο πλευρό μου, χορηγός μου Mr. Ring. Ο μασέρ μου. Προπόνηση από το πρωί, κοιμάται μέχρι και στο γυμναστήριο. Σταμ είναι αποφασισμένος να μην πέσει εύκολα. Δεν ξέρω αν θα κερδίσω, δεν με ενδιαφέρει να κερδίσω. Με ενδιαφέρει ένα πράγμα, να σε τιμωρήσω. Και θα περάσεις πάρα πολύ άσχημα. Θα περάσεις το πιο άσχημο βράδυ της ζωής σου μέσα στο ρίγκ. Ίσως γι' αυτό το λόγο αισθάνεται ότι είναι και ένας από τους 300 του Λεωνίδα. Το έχω ξαναπεί, όταν βγαίνω στις μάχες, νιώθω μαχητής, νιώθω αθλητής. Και σκέφτομαι ότι είμαι ο Λεωνίδας. Είμαι ένας από τους 300.